Είχα παίξει το πρώτο Project Cars πρόπερση και εκεί μπορώ να πω ότι η Slightly Mad δεν κατάφερε να με κρατήσει τόσο όσο φέτος. Παίζοντας το Project Cars 2, πραγματικά εντυπωσιάστηκα. Τα έχω γράψει όλα στο review μου στο gamer.gr και πάμε για το video review. Η σειρά Project Cars είναι κατά κύριο λόγο simulation και μετά arcade. Ελέγχοντας το όχημά σας, θα πρέπει να προσέξετε τα είδη ελαστικών, την πρόσβεσή του στο οδόστρωμα, να επιλέξετε πόσα καύσιμα θα βάλετε στο ρεζερβουάρ σας και από εκεί και πέρα την ευαισθησία στριψίματος ή φρένων από το 1 έως το 100, ανάλογα με το όχημα. Αντίστοιχη είναι και η κλίμακα ρύθμισης του αντίπαλου AI, το οποίο αποτελεί υψηλή πρόκληση. Πέρα από τη δυσκολία, ρυθμίζετε πάλι στην ίδια κλίμακα και το πόσο σκληρά θα παίζει απέναντί σας. Στο Project Cars 2 δεν κάνετε αυτό που γίνεται στα arcade racing που λέτε θα πάρω αυτό το όχημα, θα του βάλω upgrades σε μηχανή, ζάντες, spoiler αρωτομές, εξατμίσεις κτλ. Εδώ σε κάθε όχημα ρυθμίζετε τα φρένα, το διαφορικό, τις εναρτήσεις και την αλλαγή ταχυτήτων. Στις ρόδες αλλάζετε τον τύπο ελαστικών ανάλογα με το οδόστρωμα και ρυθμίζετε την πίεσή τους. Υπάρχουν μέχρι και ακριβείς ρυθμίσεις για τις αεροτομές αλλά και για τα καύσιμα, το ψυγείο και την ροή καυσίμου στη μηχανή. Η Slightly Mad σας επιτρέπει φέτος να συμβουλευτείτε μηχανικό στον οποίο θα ρωτάτε τη γνώμη του για τις ρυθμίσεις σας με βάση την οδήγησή σας. Μπορείτε για παράδειγμα να τον ρωτήσετε τι πίεση ελαστικών να βάλετε αν αργείτε να φρενάρετε ή πώς να ρυθμίσετε την αεροτομή σας αν το αμάξι σας αργεί να πάρει μια στροφή. Συνολικά υπάρχουν 182 αυτοκίνητα από 38 πασίγνωστους κατασκευαστές και 140 κούρσες σε 60 τοποθεσίες. Γενικά ο χειρισμός του Project Cars 2 δεν συστήνεται σε αρχάριους των racing. Υπάρχει θέμα με τις στροφές καθώς τα οχήματα δεν είναι τόσο ευέλικτα ως προς το να στρίψουν και εγώ προσωπικά αναγκάστηκα να αυξήσω την ευαισθησία στο 100% και να μειώσω την νεκρή γωνία στο 0. Ασφαλώς αυτό δεν ισχύει σε όλα τα οχήματα καθώς σε κάποια από αυτά υπάρχουν εξαιρέσεις και χρειαζόμαστε διαφορετικές ρυθμίσεις, αλλά σε γενικές γραμμές αυτός είναι ο κανόνας. Για μένα το brake assistance από τις βοήθειες δεν αξίζει, αφού σας φρενάρει σε στιγμές που δεν πρέπει, που δεν υπάρχει δηλαδή κάποια στροφή σε καθαρή ευθεία, ενώ αντιθέτως βοηθάει πάρα πολύ το steering assistance, αφού σας γλιτώνει από το να ξεφύγει το όχημά σας στις στροφές. Στα modes του παιχνιδιού έχουμε κατά κύριο λόγο το Carrier, το single player mode, όπου υπάρχουν 6 κατηγορίες πρωταθλημάτων με πολλές υποκατηγορίες. Συναντάμε δηλαδή από αγωνιστικά αυτοκίνητα, φόρμουλες, sports cars ή ακόμα και kart. Μπορείτε να ξεκινήσετε από τις χαμηλές κατηγορίες ή να πάτε κατευθείαν στην τέταρτη για οχήματα υψηλού κυβισμού. Δεν υποστηρίζεται split screen, ωστόσο υπάρχει multiplayer με δυνατότητα επιλογής lobby. Με 2-4 παίκτες δεν συνάντησα καθόλου lag, κάτι που ισχύει καμιά φορά σε αγώνες άνω των 5 παιχτών, αλλά όχι απόλυτα, αφού έτυχε και με διψήφιο αριθμό παιχτών να μην έχω καθόλου lag. Έχει να κάνει με τη σύνδεση των αντιπάλων σας. Όσο για τα γραφικά, αυτά είναι κατά πολύ ανώτερα στην έκδοση για PC, όπου αξίζει να παίξετε με 4K, μιας και υπάρχουν άφθονες λεπτομέρειες στο σχεδιασμό οχημάτων. Τα εφέ της βροχής είναι από τα πιο εκπληκτικά σε λεπτομέρεια που έχω δει σε racing, με το νερό να σκάει εντυπωσιακά, ενώ ηχητικά υπάρχουν διαφοροποιήσεις στη μηχανή κάθε οχήματος, αλλά και φωνητικές συμβουλές ενώ οδηγάτε από συνάδελφό σας από τα pit, ο οποίος σας ενθαρρύνει και σας εμψυχώνει διαρκώς. Πάντως, αυτό που κράτησα πιο πολύ από το Project Cars 2 είναι ότι κάθε όχημα έχει εντελώς διαφορετική συμπεριφορά στο οδόστρωμα. Αυτά λοιπόν για μια εποχή, για ένα φθινόπωρο που για τα racing είναι πολύ δυνατό, είναι ίσως η καλύτερη χρονιά που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια στα racing games. Και μάλιστα το Project Cars 2 είναι και το μόνο multi-platform από τους δύο ανταγωνιστές του. Αποκτήστε το λοιπόν για PC, PS4 και Xbox One και αναλυτικό review έχω γράψει στο gamer.gr, θα το βρείτε στο link στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Αν σας άρεσε το βίντεο review μας, κάντε like, share, subscribe στο κανάλι του Gamer.gr στο YouTube και μείνετε συντονισμένοι για περισσότερα βίντεο.